και άλλους συμπολίτες μας. Έτσι είχαμε πριν από λίγες μέρες την έγκριση του προγράμματος των νέων γεωργών σε επίπεδο χώρας, όπου για την περιφέρειά μας καλύπτονται το σύνολο των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί. Συνολικά είχαν υποβληθεί 1062 αιτήσεις. Ο αρχικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης δεν κάλυπτε όλες αυτές τις αιτήσεις. Γίνανε κατάλληλες ενέργειες και στη συνέχεια έγινε μια επιπλέον κατανομή για την περιφέρειά μας και μια επιπλέον κατανομή για να καλυφθεί και το σύνολο του ποσού για λόγω της απολιγνητοποίησης. Και θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω και τον Υπουργό αλλά και την Κυβέρνηση για αυτή την απόφαση που κάλυψε όλες τις αιτήσεις, όχι μόνο της Κοζάνης ή της Φλόρινας, όπου είχε διαδοθεί ότι θα είναι εκτός αυτού του προγράμματος οι άλλες οι ενότητες των Ρεβενών και της Καστοριάς, αλλά και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες περιφέρειάς μας καλύπτονται και καλύπτονται λόγω και της κατανομής αυτής που έχει γίνει εξαιτίας της απολιγνητοποίησης. Συνολικά γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια είναι 39,9 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των αιτήσεων, των 1062 αιτήσεων των νέων γεωργών για την περιφέρειά μας, που σημαίνει 1062 εάν εγκριθούν όλες από την Επιτροπή Αξιολόγησης, νέες θέσεις εργασίας, νέοι άνθρωποι κάτω των 40 ετών στην περιφέρειά μας. Για την ενημέρωσή σας, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι 460 στην ΠΕ Κοζάνης, 222 στην ΠΕ Φλόρινας, 208 στην ΠΕ Ρεβενών και 170 στην ΠΕ Καστοριάς. Ναι. Αυτό αφορά, ναι, τους νέους γεωργούς της Δυτικής Μακεδονίας. Της Δυτικής Μακεδονίας, της περιφέρειάς μας. Ναι, υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, είναι αναμενόμενο άλλωστε. Το προηγούμενο πρόγραμμα ήταν για 7,5 εκατομμύρια και το κάναμε 34. Σας θυμίζω. Το 7 στα 34 έχει μεγάλη απόσταση. Οπότε αυτό ήταν μια θετική εξέλιξη. Επίσης, στην επίσκεψη που κάναμε με την κυρία Κουζατσάνη στον Υπουργό, τον κύριο Γιωργαντά, θέσαμε και το θέμα, για ακόμη μια φορά, το θέμα του φράγματος Νεστορίου, όπου ο Υπουργός δεσμεύτηκε και είπε ότι αυτό είναι ανακοινώσιμο. Μέχρι τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, θα ληφθεί η απόφαση για την εξέλιξη των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο, που σημαίνει ότι το Υπουργείο θα κλείσει το θέμα αυτό, συνεχίζοντας αυτό το έργο. Τον τρόπο θα επιλέξει ο Υπουργός, ανάλογα με τις εισηγήσεις που έχει από τους συνεργάτες του, από τους συμβούλους του, πώς θα το συνεχίσει. Να ολοκληρώσω και μετά ό,τι ερωτήσεις θέλετε, κύριε Στρατάκη. Ναι. Επίσης, ο κύριος Γιωργαντάς μας είπε ότι διευθετούνται κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αποζημίωση του προανθικού σταδίου που περιμένουν και παραγωγή στην περιφέρειά μας. Και τέλος, ζήτησα από τον Υπουργό να επισπευθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση ακινήτων, που αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα το ακίνητο του Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης στην Λευκόβρηση Κοζάνης. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες από εμάς και από τις εναρμόδιες υπηρεσίες. Περιμένουμε την τελική απόφαση. Ομοίως και του αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής στη Φλόρινα, όπου συνεπικουρούμε το αίτημα του Πανεπιστημίου μας για να επισπευθεί η παραχώρηση της έκτασης στο Πανεπιστήμιο και να λειτουργήσει το αγρόκτημα μετά από μια ανακαίνιση που έχουμε συμφωνήσει με την Βρετανική Αρχή να στηρίξουμε για να γίνει. Επίσης είχα μια επίσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών και συναντήσεις με τους αρμόδιους υφυπουργούς και έχει συμφωνηθεί να γίνουν κάποιες συναντήσεις το διάστημα αυτό και μετά τις γιορτές του Πάσχα να προχωρήσουν θέματα από το Υπουργείο που σχετίζονται με το σχεδιασμό του ΟΣΕ στην περιφέρειά μας, με την εξέλιξη των γεφυρών που είχαν κατεβαστεί το 2015 και πρέπει να προχωρήσουμε σε επόμενες ενέργειες, καθώς επίσης και με την ανάπτυξη των λειτουργιών του ΟΣΕ
στην πόλη της Κοζάνης ανάλογα με το που θα γίνει τελικά ο πιβατικός σταθμός εντός ή εκτός της πόλης της Κοζάνης. Επίσης, συζητήσαμε και τις εκκρεμότητες που αφορούν το θέμα της υδρονομικής γραμμής Κοζάνης-Πτολεμαΐδος, κάποιες σοβαρές υποχρεώσεις που έχει δει εδώ και αρκετά χρόνια και δεν τις έχει εκπληρώσει, πιέζουμε και έχουν μπει σε ένα ρυθμό για να αποκαταστήσουν αυτές τις εκκρεμότητες, αφού προηγουμένως γίνουν και αντίστοιχες μελέτες, οι οποίες είναι στη φάση ολοκλήρωσης. Και επίσης είναι σε εκκρεμότητα και τι θα γίνει με τον σταθμό του Κομάνου, καθώς επίσης και με τον εμπορευματικό σταθμό Μαυροδεντρίου. Επίσης και ο δρόμος, ο δικός δρόμος που διασυνδέει την Κοζάνη με την Πτολεμαΐδα, αυτά τα δύο έργα και ο σιδηρόδρομος και ο δρόμος είχαν προσβληθεί από την επέκταση του ρηχείου της ΔΕΗ και έχει υπογραφεί μία σύμβαση μεταξύ ΟΣΕ και ΔΕΗ για την αποκατάσταση και έχει και κάποιες υποχρεώσεις και η ΔΕΗ έναντι της περιφέρειάς μας για την αποκατάσταση της οδικής συνέχειας μεταξύ των δύο πόλων.